Πάμε Skype λοιπόν. Η Θέκλα μας ζωντανά από τα Χανιά είναι μαζί μας στην παρέα μας, γιατί σήμερα έχουμε να συζητήσουμε πώς αντιμετωπίζουμε ένα χωρισμό. Θέκλα μου αγαπημένη, μας ακούς, μας βλέπεις? Χαίρετε. Τι κάνετε, πώς είστε? Καλά εσύ? Καλά είμαι, δόξα τω Θεώ. Ακόμη πιο όμορφη σήμερα. Άμα σου αρέσει το αχτένιστο, το Αλέξανδρε, να μην ξοδεύουμε να πηγαίνει. Αν αχτενιστό. Το σύμφωσ σου φαίνεται σαν φτιαγμένο. Σαν αχτενισμένο. Είναι το φυσικό μου αυτό το. Σαν να πέρασες και εσύ από makeover του GNTM. Πώς είσαι, Θέκλα μου, είσαι καλά? Με μακριά μαλλιά. Ναι, δόξα τω Θεώ, εσείς. Καλά και εμείς. Σχολιάζουμε τα ευτράπελα που συμβαίνουν στην ελληνική showbiz. Και σε έχουμε μαζί μας. Είναι αγκουρεμένη δηλαδή. Ναι. Έτσι, γιατί προλογίσαμε από την περασμένη εβδομάδα ότι θα συζητήσουμε για χωρισμούς σήμερα και πώς τους αντιμετωπίζουμε. Και πριν ξεκινήσουμε, εγώ θέλω να σε ρωτήσω πόσες ευκαιρίες πρέπει να δώσουμε πριν το οριστικό τέλος. Ή αν υπάρχουν, αν υπάρχει ένας αριθμός. Εγώ είμαι της άποψης ότι στην αρχή πρέπει να είμαστε πάρα πολύ αυστηροί. Mm-hmm. Στην αρχή μιας γνωριμίας πρέπει να είμαστε αμήλικτοι. Να μην πουλούμε τον εαυτό μας φθηνά, να μην θεωρούμε ότι το να μπούμε σε μια σχέση είναι κάτι εξαιρετικά σημαντικό, ούτως ώστε να ξεχνάμε ποιοι είμαστε, να ξεχνάμε τα θέλω μας, να ξεχνάμε τις αρχές και τις αξίες μας. Γιατί ένα πολύ συνηθισμένο φαινόμενο στις μέρες μας, όπου οι άνθρωποι παραπονιούμαστε για το ότι δεν γίνονται εύκολα σχέσεις και δει μακροχρόνιες και σοβαρές σχέσεις, είναι να κάνουμε πολλές υποχωρήσεις στην αρχή μιας γνωριμίας. Εγώ θεωρώ ότι ένας άνθρωπος στην αρχή μιας γνωριμίας είναι εξαιρετικά προσεκτικός. Αν προσπαθεί να μπει σε μια σχέση επειδή έχει βρει το κατάλληλο πρόσωπο, τις κατάλληλες συνθήκες, το κατάλληλο τέριασμα και όχι να μπει σε μια σχέση επειδή βρέθηκε ένας άνθρωπος, ένας οποιοσδήποτε άνθρωπος, τότε θα δημιουργηθεί και μια σχέση η οποία θα έχει γερά θεμέλια, θα έχει πολύ καλή συμβατότητα των ανθρώπων που βρίσκονται μέσα σε αυτή, οπότε δεν θα χρειαστεί καν να δώσει ευκαιρίες. Ναι. Αυτή είναι η άποψή μου. Ναι, αλλά ακολουθούμε τη λογική πολλές φορές ή ακολουθούμε έτσι το συναίσθημα τη στιγμή. Δεν ακολουθούμε το συναίσθημα μας, Αλέξανδρε, γιατί τα συναισθήματα μας δεν ψευδόνται. Είναι η γνωστική διεργασία που μας κάνει να κάνουμε εκτόσεις. Ναι. Δηλαδή η σκέψη ότι είμαι στην Α ηλικία, στη Β ηλικία, στη Γ ηλικία και τι θα γίνει, πόσο καιρό θα είμαι μόνος μου, πόσο καιρό θα είμαι μόνη μου, όλοι γύρω μου παντρεύονται, κάνουν παιδιά, ζευγαρώνουν, εγώ είμαι μόνος, πώς πρέπει να βάλω νερό στο κρασί μου. Αυτό δεν είναι συναίσθημα, αυτό είναι μια λογική σκέψη, παράλογη για μένα, αλλά που γίνεται με βάση τις γνωστικές διεργασίες. Ναι. Τα συναισθήματα μας, μάλιστα υπό τη μορφή του gut instinct, που είναι το ένστικτό μας, η διαίσθησή μας, μας ενημερώνουν από πολύ νωρίς αν πάμε να φάμε τα μούτρα μας ή αν μπαίνουμε σε ένα ωραίο κεφάλαιο της ζωής μας. Mm-hmm. Ξέρω αν συμφωνείς ή διαφωνείς. Συμφωνώ. Ναι, το έχουμε. Όλοι το έχουμε βιώσει, νομίζω, κάποια φάση στη ζωή μας. Το νιώθεις από την αρχή ότι πάει λάθος η κατάσταση, αλλά επιμένουμε εκεί να. Άρα πότε αντιλαμβανόμαστε ότι ο χωρισμός είναι η λύση, ας πούμε? Ναι. Κοίταξε, η πιο συνηθισμένη περίπτωση είναι όταν μας χωρίσουν. Σωστό. Όταν δεν πάμε τη χιλόπιτα, όταν μας παρατήσει το πρόσωπο με το οποίο είμαστε συνδεδεμένοι, να δούμε, δεν έχει άλλη λύση πέρα του χωρισμού. Ναι. Οι περισσότεροι άνθρωποι που έρχονται και ζητάνε βοήθεια για να ξεπεράσουν ένα χωρισμό είναι οι άνθρωποι οι οποίοι δεν έβλεπαν ότι έπρεπε να χωρίσουν και έμειναν εκεί πέρα μέχρι να τους χωρίσουν. Uh-huh. Η αλήθεια είναι ότι πολλές σχέσεις, αν συνεχίσουν να είναι όπως είναι, θα επιφέρουν φθορά και στη σωματική μας υγεία. Ναι. Τις σχέσεις μας κανονικά τις κάνουμε για να κάνουμε τη ζωή μας καλύτερη. Όχι για να χαλάσουμε την υγεία μας, όχι για να χαλάσουμε τη ζωή μας, όχι για να χαλάσουμε τις ισορροπίες μας. Μία σχέση όταν καταστεί τοξική, δηλαδή δηλητηριώδη,
όταν το να είσαι μαζί με έναν άλλον άνθρωπο σου κάνει τη ζωή σου χειρότερη και όχι καλύτερη. Αν σε γεμίζει αγωνία, άγχος, στενοχώρια, αρνητικά συναισθήματα, τότε ο χωρισμός είναι μονόδρομος. Mm-hmm. Γιατί η διαφορά που έχουν οι ερωτικές σχέσεις από τις αναγκαστικές σχέσεις, όπως είναι αυτές της οικογένειας και της συγγένειας, είναι ότι επιλέγουμε να είμαστε με έναν ερωτικό σύντροφο ή επιλέγουμε να μην είμαστε. Υπάρχει το στοιχείο της ελεύθερης επιλογής. Ναι. Και γι' αυτό εναποθέτουμε και τις ελπίδες μας στις ερωτικές σχέσεις για να κάνουμε τον κόσμο καλύτερο. Mm-hmm. Γιατί δεν επιλέγουμε σε ποια οικογένεια θα γεννηθούμε, δεν επιλέγουμε ποιους θα είμαστε συγγενείς. Μπορούμε όμως και οφείλουμε να επιλέξουμε ποιους ανθρώπους θα χτίσουμε την ερωτική μας ζωή και τη συναισθηματική μας ζωή. Ναι. Okay. Υπάρχουν, μάλλον πώς, υπάρχουν κάποιοι συγκεκριμένοι λόγοι για τους οποίους ένα ζευγάρι πρέπει να χωρίσει ή υπάρχουν λόγοι για τους οποίους πρέπει να δώσει δεύτερη ευκαιρία ένα ζευγάρι στη σχέση του? Κοιτάξτε, Αλέξανδρε, δεν θα αποφασίσω εγώ για ποιο λόγο θα χωρίζουν οι άνθρωποι. Μπορώ όμως να πω κάποιες συνηθισμένες περιπτώσεις. Mm-hmm. Όταν έχει τελειώσει η ερωτική σχέση μεταξύ δύο ανθρώπων, δηλαδή όταν πλέον δεν έχουν ερωτική έλξη και δεν έχουν ερωτική ζωή, σεξουαλική ζωή, τότε είναι ένας πολύ σημαντικός λόγος για να χωρίσει ένα ζευγάρι. Γιατί μιλάμε για ερωτική σχέση. Ακόμα και αυτά τα υπόλοιπα όλα είναι μια χαρά το ζευγάρι. Δεν μπορείς να είσαι στα υπόλοιπα όλα καλά όταν δεν έχεις ερωτική ζωή. Δηλαδή, όταν ξεκινάς μια ερωτική σχέση, ο βασικός λόγος που τη ξεκινάς είναι η ερωτική έλξη και η ανάγκη για ερωτική σεξουαλική σύνδεση. Mm-hmm. Ναι, όταν δεν υπάρχει όταν αυτή η έλξη. Ναι, όταν δεν υπάρχει αυτή η έλξη. Πώς να μπορέσει το ζευγάρι να επικοινωνήσει σε όλα τα υπόλοιπα? Ναι. Θα είναι πλέον σαν φίλοι, σαν συγκάτοικοι, Θεκλά μου? Μα πώς μπορεί να είσαι φίλος με έναν άνθρωπο που σε απορρίπτει σεξουαλικά ή τον απορρίπτει σεξουαλικά? Δηλαδή είναι φιλικότροπη η κατάσταση. Δεν μπορεί να είσαι ουσιαστικά φίλος. Η λέξη φίλος έρχεται από το αρχαίο ρήμα, αρχαίο ελληνικό ρήμα φιλό, που σημαίνει αγαπώ. Ναι. Πώς μπορείς να αγαπάς έναν άνθρωπο που απορρίπτει την ερωτική του πλευρά και δεν το συζητάς κιόλας μαζί του? Γιατί τα μηνύματα που παίρνω από δυστυχώς πολλούς ανθρώπους είναι ότι βιώνω καθημερινά μέσα στη σχέση μου, μέσα στη συμβίωση μου, μέσα στο γάμο μου την ερωτική απόρριψη. Νιώθω ότι ως γυναίκα, ως άνδρας δεν αξίζω, γιατί ο σύντροφος μου, η σύντροφος μου δεν με αγγίζει, δεν με προσεγγίζει, με αποφεύγει ερωτικά, με αποφεύγει σεξουαλικά. Είναι πράξη κακίας το να απορρίπτεις σεξουαλικά και ερωτικά κάποιον. Πώς μπορείς να είσαι φίλος με κάποιον που είναι κακός μαζί σου? Άρα με ποιους τρόπους, Θέκλα, αντιμετωπίζουμε τελικά το χωρισμό? Να προσθέσω λίγο στους για ποιους λόγους χωρίζουμε, γιατί έχουμε μείνει μόνο στο ότι χωρίζουμε. Ναι, ναι. Υπάρχει σεξουαλική έλξη. Να το ολοκληρώσουμε λίγο αυτό. Ένας άλλος βασικός λόγος για να χωρίσει ένα ζευγάρι είναι η ύπαρξη βίας. Η ύπαρξη ψυχικής, φυσικής, σεξουαλικής βίας. Η βία είναι απαράδεκτη. Δεν την αποδεχόμαστε τη βία. Είναι ο νούμερο ένα λόγος χωρισμού η ύπαρξη βίας. Εάν κινδυνεύουμε από ψυχολογική και σωματική βία, καταφεύγουμε στις αρμόδιες υπηρεσίες. Ο αριθμός, ο εθνικός αριθμός για τη βία στην οικογένεια στην Κύπρο είναι 40, ο αντίστοιχος αριθμός στην Ελλάδα είναι το 15.900. Σε όλο τον κόσμο υπάρχουν αντίστοιχοι εθνικοί αριθμοί. Ζητάμε βοήθεια όταν αντιμετωπίζουμε θέματα βίας. Άρα είπαμε δύο λόγους. Ο ένας ο λόγος όταν είναι νεκρός ερωτικά σεξουαλικά ο γάμος. Ο δεύτερος λόγος είναι όταν υπάρχει βία. Και ο τρίτος λόγος είναι όταν χαθεί η εμπιστοσύνη ανάμεσα στους δύο συντρόφους. Αυτό συμβαίνει συνήθως όταν υπάρχει απιστία, ερωτική απιστία, ή όταν υπάρχει συναισθηματική απιστία, η οποία συναισθηματική απιστία μπορεί να παρατηρηθεί και όταν ο ένας από τους δύο απατά τον άλλον με τη μητέρα του, με τον πατέρα του κλπ. Κλπ. Για τις περιπτώσεις εκείνες τις οποίες έχουμε τα ειδιπόδια συμπλέγματα, τα συμπλέγματα της ηλέκτρας, όταν κάποιο πρόσωπο τραβάει με την πατρική του οικογένεια, τη μητρική του οικογένεια, τα θέματα που έχουμε με επεμβατικές πεθερές, ελληνίδες μανάδες, κυπρές μανάδες κλπ. Κλπ. Όταν χαθεί η εμπιστοσύνη ανάμεσα στο ζευγάρι και όταν νιώθεις ότι για τον σύντροφο μου, για τη σύντροφο μου δεν είμαι προτεραιότητα, αλλά προτεραιότητα είναι οι γονείς του, η μάνα του, η μάνα της, ο πατέρας του κτλ. Τότε και αυτός είναι λόγος του χωρισμού. Ναι, με αυτή την έννοια το λες. Και οπωσδήποτε οποιασδήποτε άλλες περιστάσεις τις οποίες οι δύο σύντροφοι βρίσκονται αποξενωμένοι μεταξύ
μεταξύ τους και δεν είναι συνδεδεμένοι. Στην ουσία με το χωρισμό επισημοποιούμε μία αποσύνδεση η οποία έχει προέλθει, έχει προϋπάρξει. Δηλαδή χωρίζουμε στην ουσία και μετά χωρίζουμε και τυπικά. Mm-hmm. Ανακοινώνουμε το χωρισμό, δεν το δημιουργούμε το χωρισμό. Θέκλαμε... πάμε σε αυτό που... Θέλω να ρωτήσω κάτι τελευταίο. Υπάρχουν κάποιοι πρακτικοί τρόποι με τους οποίους μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τον χωρισμό? Δηλαδή, υπάρχουν κάποιες συμβουλές που θα μπορούσες να μας δώσεις για να αντιμετωπίσουμε πρακτικά, δηλαδή, ξέρω, το οτιδήποτε που θα μπορούσαμε να κάνουμε εμείς με τον εαυτό μας? Λοιπόν, ακόμη και στην περίπτωση που είμαστε εμείς το πρόσωπο που έχει αποφασίσει να χωρίσουμε, δηλαδή ακόμη και αν είμαστε εμείς που είπαμε δεν πάει άλλο, πρέπει να χωρίσουμε ή θέλουμε να χωρίσουμε, είναι αναπόφευκτο το να βιώσουμε πένθος για το χωρισμό. Ο χωρισμός είναι ένας θάνατος. Ναι. Ο θάνατος της σχέσης που είχαν οι δύο άνθρωποι και το πιο σημαντικό απ' όλα, ο θάνατος των ονείρων που είχαμε κάνει για αυτή τη σχέση. Ναι. Όταν δημιουργείται μια καινούργια ερωτική σχέση, ονειρευόμαστε ότι αυτή η σχέση μας δίνει προοπτική και αυτή η σχέση θα εξασφαλίσει την επιτυχία και την ευτυχία μας. Οπότε όταν χωρίζουμε, πεθαίνουν τα όνειρά μας. Και αυτό είναι ιδιαίτερα οδυνηρό. Εξαιρετικά οδυνηρό. Δηλαδή νιώθεις ότι έχασες τη γη κάτω από τα πόδια σου, ακόμη και αν είσαι εσύ που έχεις αποφασίσει να χωρίσεις, και ότι όλα εκείνα για τα οποία έχτιζες τόσο καιρό, έχουν πάει χαμένα. Οπότε είναι φυσιολογικό και αναμενόμενο να πενθήσουν. Και το πένθος έχει πέντε στάδια, πέντε ευδιάκριτα στάδια. Η πρώτη ειδικός ψυχικής υγείας, η οποία έχει ασχοληθεί με τη μελέτη του πένθους, η οποία έχει μιλήσει και για τα πέντε στάδια, Ελίζα Μπεθκιούπλερος, μιλούσε για το στάδιο της άρνησης, του θυμού, της διαπραγμάτευσης, της βαθιάς θλίψης και της αποδοχής. Mm-hmm. Στην αρχή θα παγώσουμε. Θα βιώσουμε μία άρνηση. Θα πούμε αποκλείεται να συμβαίνει αυτό το πράγμα. Δεν είναι αλήθεια. Ναι. Μου είπε να χωρίσουμε. Θα αλλάξει γνώμη. Είναι ένα αστείο. Είναι κακό σου το αστείο. Δεν θέλουμε να το πιστέψουμε. Το στάδιο του θυμού. Θυμώνουμε με το άλλο το πρόσωπο που μας χωρίζει. Θυμώνουμε με τον εαυτό μας γιατί μπήκαμε ευθύς εξ αρχής στη σχέση αυτή που μας έχει οδηγήσει σε αυτό το κεπόδινο σημείο. Το στάδιο της διαπραγμάτευσης είναι αυτό στο οποίο σκεφτόμαστε «Α, αν έκανα κάτι διαφορετικό τότε, μήπως τώρα θα ήμασταν σε καλύτερη συνθήκη», που πάλι έχει να κάνει και με την άρνηση. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι έχουμε χωρίσει. Προσπαθώ να σκεφτώ με ποιους τρόπους θα μπορούσαμε να είχαμε αποφύγει το χωρισμό. Το στάδιο της βαθιάς θλίψης ή κατάθλιψης είναι αυτό στο οποίο δεν έχουμε διάθεση για ζωή. Τίποτα δεν έχει νόημα, δεν έχουμε όρεξη μερικές φορές να βγούμε και από το κρεβάτι ή να πάμε στη δουλειά μας ή καταφέρνουμε να σύρουμε τον εαυτό μας, να πάμε στη δουλειά μας ή να κάνουμε τις καθημερινές μας δραστηριότητες, αλλά κουβαλούμε ένα τεράστιο βάρος στο στήθος σαν μια ταχόπλακα. Και το στάδιο της αποδοχής είναι το τελικό στάδιο, στο οποίο φτάνει ένας άνθρωπος αφού έχει περάσει όλα τα προηγούμενα στάδια, που αποδέχεται την πραγματικότητα ότι η σχέση μου τελείωσε, ο γάμος μου τελείωσε, τι να κάνω. Δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο, πρέπει να το αποδεχτώ και να προχωρήσω. Έτσι. Οι περισσότεροι άνθρωποι δυσκολευόμαστε να περάσουμε αυτά τα στάδια και μένουμε καθυλωμένοι σε κάποια από αυτά. Κάποιοι μένουν καθυλωμένοι στην άρνηση. Ναι. Μπορεί να δεις ένα πρόσωπο που έχει χωρίσει εδώ και μήνες, εδώ και χρόνια και ακόμη να μην το δέχεται. Και φτάνουμε στο σημείο πολλές φορές να κατηγορούμε τον ίδιο μας τον εαυτό, Θεκλά μου. Ναι, με αυτό μπορεί να συμβεί. Μπορεί να πάρουμε πάνω μας όλη την ευθύνη και να πούμε φταίω εγώ που με απάντησε, ναι, και με χώρισε, φταίω εγώ που δεν με θέλει πια. Ενώ στην πραγματικότητα ο κάθε άνθρωπος έχει την ευθύνη του δικού του εαυτού. Δηλαδή, ναι, προσέχουμε και φροντίζουμε τον εαυτό μας και φροντίζουμε να είμαστε εντάξει στις σχέσεις μας, αλλά δεν μπορούμε με βάση τη δική μας συμπεριφορά να προκαταβάλουμε πώς θα λειτουργήσει ο άλλος. Ο άλλος μπορεί να είναι και ανήθικος. Ναι. Ο άλλος μπορεί να είναι και παλιόπαιδο. Ο άλλος μπορεί να είναι και κεντρικό, εγωκεντρική. Μπορεί να είναι και ένα πρόσωπο το οποίο δεν σέβεται τους άλλους ανθρώπους. Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί κάποιος να πει «Α, είμαι ένα πολύ αξιόλογο πρόσωπο που προσπαθώ με πολύ φιλότιμο στις σχέσεις μου και για αυτό το λόγο δεν με έχει απαντήσει κανείς, δεν με έχει χωρίσει κανείς». Αυτό δεν ισχύει. Ναι. Και αυτό μπορούμε να το δούμε, εφόσον ασχολείστε και με το showbiz. Υπάρχουν πολλά τρανταχτά παραδείγματα ζευγαριών
που έχει απαντήσει αυτός ο οποίος θα έλεγε ρε παιδί μου, του πέφτει ναι. πολύ μόνη Καμπελούτσι ναι. για παράδειγμα και την απάντηση. Και την απάντηση. Ένα ναι. 38 παράδειγμα. Έτσι. Και βλέπουμε δηλαδή, πολλά τέτοια. Να μας απαντήσουν. Ναι. Και ακούμε πολλά τέτοια στην showbiz. Ναι, ναι, αυτά συμβαίνουν πάρα πολύ συχνά. Έτσι. Και συμβαίνουν και στην πραγματική ζωή αυτά τα πράγματα. Ίσως αθάθελες, Αλέξανδρε, την επόμενη φορά να μιλήσουμε ναι. για την απιστία. Εννοείται, βάλαμε θέμα προς συζήτηση για την επόμενη εβδομάδα κάτω. Και για τα ευτράπελα της απιστίας και τα απίστευτα της απιστίας. Ναι. Και για το πώς μπορούμε να, αν μπορούμε, να προκαταβάλουμε ότι δεν θα υπέσουμε θύμα απιστίας. Ωραία. Όλα αυτά την επόμενη εβδομάδα. Πριν κλείσουμε όμως, θέλω να σε ρωτήσω μια πολύ μικρή ερώτηση. Μονολεκτικά θέλω να μου απαντήσεις. Αντώνης Ρέμος ή Νατάσα Θεοδωρίδου τα χωρίζουμε? Γιατί ρωτάει ο κόσμος. Νατάσα. Αλλά θα πω κάτι πρωτού κλείσουμε. Εάν δυσκολευόμαστε να αντιμετωπίσουμε ένα χωρισμό, κάνουμε πολύ καλά να κάνουμε ψυχοθεραπεία. Είναι η καταλληλότερη περίοδος για ψυχοθεραπεία αμέσως μετά από ένα χωρισμό. Τέλεια. Θέκλα μου αγαπημένη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε αγαπάμε πάρα πολύ. Και θα τα πούμε την ερχόμενη εβδομάδα. Σε ευχαριστούμε.